Αξιότιμε κύριε πρόξενε της Γεωργίας στην Ελλάδα, αγαπητοί αδελφοί, γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα με το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο οι Γεωργιανοί αδελφοί μαζί με ολόκληρη την Εκκλησία της Γεωργίας ακολουθούν, την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όπως ονομάζουμε εδώ στην Ελλάδα, το Πάσχα του καλοκαιριού. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για όλους μας να συνερχόμαστε εδώ στην Εκκλησία, στον Άγιο Νικόλαο, τον επωνομαζόμενο Τρανό, από την παλαιά μεγάλη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου που υπήρχε σε αυτόν τον τόπο και καταστράφηκε, να συνερχόμαστε για να τιμήσουμε αυτήν τη μεγάλη εορτή της Εκκλησίας μας. Ο πολύ αγαπητός αδελφός και εκλεκτός κληρικός της Μητροπόλεως μας, ο πατήρ Γεώργιος, μου ανέφερε ότι συνηθίζει με την ευλογία του Παναγιωτάτου Προκατόχου μου Μητροπολίτου κυρίου Ανθίμου κάποιες ιδιαίτερες εορτές στο εκκλησιαστικό έρτος να λειτουργεί σε αυτόν τον ναό με το παλαιό ημερολόγιο, προκειμένου όσοι αδελφοί προέρχονται από τη Γεωργία, αλλά και από άλλους τόπους, να εορτάσουν με τον τρόπο με τον οποίο έχουν συνηθίσει αυτές τις μεγάλες εορτές της Εκκλησίας. Και βεβαίως, όταν άκουσα αυτό που ο πατήρ Γεώργιος μου εμπιστεύθηκε, η πρώτη μου σκέψη ήταν να πάω κι εγώ κοντά τους. Διότι δεν σας ξεχωρίζω από τους υπολείπους αδελφούς χριστιανούς Θεσσαλονικής. Αφού είστε σε αυτόν τον τόπο, στα όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ζείτε μαζί μας, βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου καθημερινά, σας θεωρώ και είστε μέλη της τοπικής μας Εκκλησίας. Πίμνιο του Χριστού ευλογημένο, το οποίο η αγάπη του Θεού έχει αναθέσει σε όσους διακονούμε σε αυτήν την τοπική εκκλησία. Και γι' αυτό το λόγο και χθες που με επισκέφθηκε ο αξιότιμος κύριος Πρόξενος στο γραφείο μου, του ανακοίνωσα ότι στη λειτουργία που θα κάνει ο πατήρ Γεώργιος θα είναι και η ταπεινότης μου. Και χάρηκα ιδιαιτέρως που τη Θεία Λειτουργία την τελέσαμε στη γεωργιανή γλώσσα, για να αισθανθείτε κι εσείς οικειότητα με τα ιερά κείμενα. Και χάρηκα ιδιαιτέρως γιατί άκουσα τις εκλεκτές κυρίες που τόσο όμορφα έψαλαν τα της Θείας Λειτουργίας. Και βέβαια, ο πατήρ Γεώργιος φιλοτιμήθηκε να μου γράψει στα ελληνικά, βεβαίως, το «Ειρήνη Πάση», προκειμένου και ταπεινότης μου, χωρίς να ξέρει τη γλώσσα, έστω αυτό το ελάχιστο να συνεισφέρει στη Θεία Λειτουργία την οποία τελέσαμε σήμερα. Η Παναγία μας είναι πρόσωπο ιερό, πρόσωπο σημαντικό στη ζωή της Εκκλησίας μας, και τούτο γιατί υπήρξε εκείνη που εκ μέρους όλων μας συγκατατέθηκε προκειμένου ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Προσέφερε τον εαυτό της στο Θεό, ώστε ο Θεός να γίνει ένας από εμάς και εμείς να τον γνωρίσουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ονομάζεται Μητέρα του Θεού, γέννησε τον Χριστό που είναι ο Θεός μας, ενώ ταυτόχρονα είναι και Μητέρα όλων μας. Είναι η γλυκύτατη μητέρα στην οποία καταφεύγουμε, προστρέχουμε, προσευχόμαστε στις δυσκολίες της καθημερινής μας ζωής και της οποίας την πρεσβεία και την αγάπη ζητούμε πάντοτε. Και όπως λέει η υμνολογία, η ψαλμή και η ύμνη της σημερινής εορτής, η Παναγία, αν και κοιμήθηκε, γνώρισε τον θάνατο όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι γνωρίζουμε τον θάνατο, εν τούτης
τον κόσμο της δεν τον εγκατέλειψε. Δεν μας έχει εγκαταλείψει. Παραμένει διαρκώς κοντά μας, ως η στοργική μητέρα, η οποία πρεσβεύει, μιλά στο Θεό για εμάς και ο Θεός μας καταπέμπει την χάρη Του και την ευλογία Του. Σας εύχομαι ολόψυχα να έχετε την χάρη του Θεού στη ζωή σας, τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, την ευλογία όλων των εν Θεσσαλονίκη Αγίων, αλλά και όλων των εν Γεωργία Αγίων. Και πάντοτε να συνέρχεστε στις εκκλησίες μας και ιδιαιτέρως εδώ που έχετε κάνει τον δικό σας τον τόπο, τη δική σας την εκκλησία και να αισθάνεστε και να είστε βέβαιοι ότι και εμείς σας βλέπουμε και σας θεωρούμε ως πραγματικά μας παιδιά, ως πραγματικούς μας αδελφούς εν Χριστώ, γιατί η Εκκλησία αυτό σημαίνει. Να μπορούμε να υπάρχουμε όλοι μαζί και να μοιραζόμαστε όλοι μαζί την ίδια ζωή. Ανεξαρτήτως του πότε γιορτάζει ο καθένας από εμάς τις γιορτές της Εκκλησίας, γιατί είτε με το παλαιό ημερολόγιο, είτε με το νέο ημερολόγιο, όλοι είμαστε χριστιανοί, αρκεί να είμαστε μέσα στη μάνδρα του Χριστού, μέσα στην Αγία Εκκλησία. Και ο πατήρ Γεώργιος, ο οποίος είναι κανονικός κληρικός της Εκκλησίας μας, με προθυμία πάντοτε θα σας εξυπηρετεί σε κάθε σας λειτουργική ανάγκη και σε κάθε σας πνευματική ανάγκη. Κύριε Πρόξενε, ευχόμαστε να έχετε κι εσείς την ευλογία του Θεού και η παρουσία σας εδώ στη Θεσσαλονίκη να είναι όμορφη και ευλογημένη.